στόχα για τον Χαβίτο. Εκτός για τον Ρουίζ που θέλει να ξαναβρει τον Χαβίτο, για τον οποίο κερδίζει, προσπαθεί να πει, γυρίζει ωραία, αλλά προλαβαίνει και ο Βιτανίδης το σούτ από τον Τόχα, αλλά στα σώματα. Τέλεσε η επέμβαση, κόρνερ από το Σφακί. Στο φάουλ από τον Ροτζέριο. Και τώρα ο Χαβίτο περνάει από τον Παστία. Πολλές δυνάμεις ο Χαβίτο, δοκιμάζει το σούτ έξω. Πρίτας, πάσα για τον Ρουίζ. Ρουίζ με το Φιτανίδη μπροστά του, έρχεται σε βοήθεια και ο Βαγγέλη, παίρνει την μπάλα. Το γύρισμα του Βαγγέλη, ευκαιρία για τον Πρίτα, δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Και χάνεται έτσι, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να πετύχει το 1-0. Γύρισμα, ο Ντότσι, το σούτ μπλοκάρει. Δεύτερη προσπάθεια ο Σιφάκης. Τόχα και Χαβίτο. Για τον Ρουίζ, βάζει το πόδι του, δεν μπορεί όμως να νικήσει τον Ντεγκρά, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Πουλίδο, νομίζω. Ο φάουλ που κέρδισε ο Νέτο, στο 56 είμαστε. Ο Νέτο που εκτελεί, πέρασε μπάλα από το τείχος, γκολ! 1-0 στο 56, με το εύστοχο τύπημα φάουλ από τον Νέτο, που δείτε τον πώς πανηγυρίζει και το άξιζε αυτό το γκολ, χωρίς καμιά αμφιβολία, αφού αυτός ήταν που πήρε πάνω του τη φάση από την αρχή, όταν μπήκε με μεγάλη ταχύτητα και μεγάλη αποφασιστικότητα για να πάρει την μπάλα, να κάνει την κούρσα προς την περιοχή του Αστέρα Τρίπολης, να κερδίσει το φάουλ από τον Παστία και αμέσως μετά να στήσει βεβαίως με την ίδια αποφασιστικότητα την μπάλα και να εκτελέσει, όπως βλέπετε εδώ, για να σκοράρει στο 56 και να λύσει το γρίφο που υπήρχε έως αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Τελείωνε το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Λαζαρίδη. Στραβοκεφαλιά, επιτρέψτε μου την έκφραση, για το σούτ από το Χαβίτο, out. Ο Τσέζαρεκ ζητάει μπάλα ο Μεντρινός από την άλλη πλευρά. Ο Τσέζαρεκ δίνει για το Χαβίτο, μπαίνει στην περιοχή ο Χαβίτο, πέφτει εκεί από το μαρκάρισμα του Λαδάκη, δεν υπάρχει τίποτα. Λέει ο Αρετόπουλος, ο Χαβίτο, δείτε πως κοντράρεται εκεί πέρα με τον παίκτη του Αστέρα Τρίπολης. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Λίδο στον Ρίος. Αυτός για τον Μπαστία, βγαίνει ο Σιφάκης, ο Μπαστία συνεχίζει, υπάρχει όμως υπόδειξη από τον βοηθό και σταματάει το παιχνίδι ο Αρετόπουλος. Στο 70 λεπτό αυτή η φάση, εδώ βλέπετε ο Μπαστία πράγματι έρχεται από τέσιο offside για να πάρει την μπάλα. Φτανίδης, γέμισμα για τον Ουντότσι, την απόκρουση του κλουχέρι μπάλα στον Αράς. Αράς με τον Νέτο, Νέτο προσπαθεί να το σταματήσει, πέφτει ξανά ο Αράς, δυνατό το shoot out. Εδώ ήταν η καλύτερη ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης στο 77. Αυτό το σούτ από τον Αράς. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Επιμένει ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Ουντότσι εκεί. Ποιο πέφτει και δείχνει να πονάει. Δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Αλλά δεν απομακρύνεται. Ουριμπάρει το σούτ από τον Παστία. Out. Καλό σούτ από τον Παστία. Δίπλα από την αιστεία του Σιφάκη. Στο τρίτο λεπτό το καθυστερήσω. Φιτανίδης. Μπάλα στο δοκάρι από αυτή τη βολίδα του Φιτανίδη. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης να απαντήσει στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Χωρίς να γίνουν πολλές φάσεις και από τις δύο ομάδες, ίσως εμείς είχαμε περισσότερες φάσεις μετά τον γκολ του Άρη, κατάφερε η εμπειρία, κατάφερε η ποιότητα κάποιων παικτών από μια στημένη φάση ο Άρης να κερδίσει το μάτς. Και του δίνω συγχαρητήρια για αυτό το το αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα, εγώ δεν είμαι χαρούμενος που χάσαμε σίγουρα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί κατά 2/3 από τους στόχους που έχουμε βάλει τους πραγματοποιώ και εγώ και οι παίχτες. Και είναι να παίζουμε καλά. Σε όλα τα γήπεδα έχουμε παίξει πάρα πολύ καλά. Η εμφάνιση της ομάδος είναι πάλι ενθαρρυντική και πάρα πολύ καλή. Παρόλο ότι έχει αδυναμίες και το έχουμε πει και το έχω τονίσει κατά επανάληψη, και προωθώ και κάποια παιδιά τα οποία αξίζει τον κόπο για το μέλλον. Lo más importante es ganar en el fútbol. Το σημαντικό μας στο ποδόσφαιρο είναι η νίκη. Pero claro, también el cómo es interesante, ¿no? Porque είναι ξεκάθαρο όμως ότι είναι και ενδιαφέρον το πώς φτάνει στη νίκη. No te sirve de nada jugar bien y no ganar. Γιατί μπορείς να κάνεις ένα καλό παιχνίδι και να μην πάρεις τίποτα, το οποίο, πράγμα το οποίο δεν σε βοηθάει τίποτα. Pero nosotros tenemos que trabajar más en el juego, que es donde estamos un poquito debajo del cierto nivel que teníamos.
un tiempo atrás. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να βελτιώσουμε λίγο το δικό μας το παιχνίδι, την ανάπτυξη του παιχνιδιού, γιατί έχουμε πέσει κάποιο επίπεδο, τουλάχιστον όσον αφορά το πώς παίζαμε πριν από λίγο καιρό. Ήταν ένα τυχές το τελευταίο γεγονός για μας. Μπάλα χτύπησε το δοκάρι, μπορούσε να πάει και γκολ. Γενικά το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο από τις δύο ομάδες και από μια εκτέλεση φάουλ κρίθηκε όλο το παιχνίδι. Αισθάνεστε αδικημένοι? Αδικημένοι, εντάξει, μπορούσαμε να πάρουμε κάτι καλύτερο πιστεύω από τη σημερινή αναμέτρηση. Fue bueno nuevamente retomar el camino a la victoria en el torneo local. Estos tres puntos nos sirven para estar en, arriba en la tabla y bueno, nos sigue motivándonos para seguir adelante. Δεν ήρθαμε εδώ για να κλειστούμε, θέλαμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω ο κόσμος είδε σε γενικές γραμμές ένα καλό παιχνίδι. Δυστυχώς για μας για άλλη μια φορά δεν τα καταφέραμε. Η συνέχεια γίνεται πολύ δύσκολη. Ελπίζω στα επόμενα παιχνίδια να καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε κάποιους βαθμούς που θα μας βοηθήσουν για τη συνέχεια. Ναι, ήταν λίγο περίεργα, αλλά εντάξει, έτσι είναι ποδόσφαιρο, είμαστε επαγγελματίες. Είμαι χαρούμενος που είδα τους φίλους όλους από Τρίπολη, αλλά είμαι χαρούμενος που τους κέρδισα σήμερα. Ήταν δύσκολα λίγο τα συναισθήματά μας σήμερα. Ήμουνα 5 χρόνια σε αυτήν την ομάδα, την έχω αγαπήσει, έχω αγαπήσει τον κόσμο όπως με έχει αγαπήσει και αυτός. Όντως ήταν τα συναισθήματα λίγο ανάμεικτα, αλλά θεωρώ ότι είμαστε επαγγελματίες και κάναμε το καθήκον μας και πήραμε το παιχνίδι. Nós outros sabemos, somos listos no futebol, sabemos que nós jogamos um grande partido e no futebol todos sabemos que importa é vencer. Então eu venho sempre trabalhando nessas cobranças de falta e fiquei feliz por ter feito esse gol e feliz por ter vencido o partido hoje. Λοιπόν, χρυσός κανόνας και θέλω να τον σκεφτείτε καλά. Εάν ακούτε μια μετάδοση και αρχίσουν οι δύο οι οποίοι κάνουν τη μετάδοση να λένε για την ιστορία της ομάδας και τι έγινε το 58 όταν είχε πάρει το κύπελο, πάνω από το μάτσα δεν βλέπετε, και το ίδιο ισχύει όταν βλέπει κάποιο στιγμιότυπα και βλέπει την μπάλα να πηγαίνει γύρω στα 6 μέτρα έξω και να έχει μπει μέσα στα στιγμιότυπα σαν φάση άξια να μνημονευτεί. Ναι, δεν βλέπω ήταν, ήταν καλό το παιχνίδι. Είχε αυτή τη μεγάλη φάση στο 93 με το σούτ του Φιντανίδη. Είχε το ωραίο φάουλ του Νέτο. Ο Νέτο τα έχει αυτά. Ωραίο φάουλ, αλλά εντάξει. Πολύ κούραση του Άρη προφανώς. Όχι, δεν το περίμενα από την άλλη. Ναι. Είχε πολύ κούραση του Άρη προφανώς από το μάτς με την Ατλέτικο. Ναι. Ο Νέτο, όχι τυχαία, ο παίκτης του σκοράρει δεν έπαιζε με την Ατλέτικο. Ναι, κερδίζεις, εγώ σου λέω το αποτέλεσμα. Χάνεις, χαίρεσαι, στεναχωριέσαι, πας παρακάτω. Δεν υπάρχει τίποτα φοβερό να πούμε. Ναι, λοιπόν, βαθμολογικά είναι σπουδαία. Και βγαίνω από το σπίτι μου. Σπίτι, βαθμολογικά είναι σπουδαία για τον Άρη, γιατί ανέβηκε πολύ ο Άρης βαθμολογικά. Ναι, είναι μια ομάδα η οποία θα είναι μέσα στην οκτάδα, ό,τι και να είναι. Οκτάδα, για πεντάδα συζητάμε. Ακριβώς. Σου λέω, ό,τι και να είναι. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Και από εκεί και πέρα κάνει τώρα μια πορεία που είναι 5-4. Τον Άρη θα τον 5, δούμε, 4, θα σου πω, εκεί. Να τελειώσει η φάση των ομίλων, ναι. Να του φύγει αυτή η κούραση με τα παιχνίδια. Αυτά τα πολλά σκληρά παιχνίδια, γιατί ήταν και ο όμιλος πάρα πολύ δύσκολος. Και οι άλλοι απάνω κάνει... παίζουν όμιλους. Υπάρχει μεγάλη διαφορά των αντιπάλων όμως. Γιατί? Γιατί άλλο είναι η Leverkusen, η Rosenborg και η Ατλέτικο Μαδρίτης, και άλλο πράγμα η Μπριζ, η Ζάγκρεπ, η Βιγιαρεάλ. Η Βιγιαρεάλ, εντάξει, είναι συνεχή ναι. Δυσκολία. Ο όμιλος του Άρη για μένα ήταν πιο δύσκολος. Από αυτούς ναι. Και το θυμάμαι κιόλας όταν έγινε η κλήρωση. Όταν έγινε η κλήρωση, όλοι γράφανε και λέγανε ναι, ότι δύσκολος όμιλος και έχουν και τελειωμένος από χέρι αυτό. Αλλά παραμένει ότι και οι άλλοι έχουν κουραστεί. Δεν είναι δηλαδή κάποιες ομάδες αφαιρουμένου του Ολυμπιακού, ο οποίος αποκλείστηκε από το καλοκαίρι.